Ένας δρόμος έξω από την Αλεξάνδρεια, εκτός από των βασικών οδικών αξώνων, είναι και αυτός που βρισκόμαστε εδώ. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στον βιολογικό σταθμό Αλεξάνδρειας, από όπου επί καθημερινής βάσης αρκετά οχήματα μεγάλου κυβισμού αλλά και μεγάλου όγκου διέρχονται από το σημείο αυτό. Γύρω στα 300 μέτρα πριν το βιολογικό σταθμό υπάρχει αυτό το γεφυράκι που βλέπουμε μπροστά μας. Η κάμερά μας θα πλησιάσει για να δείξουμε από κοντά τους κινδύνους που υπάρχουν για οδηγούς και οχήματα σε αυτήν εδώ την επικίνδυνη στροφή. Στη στροφή υπάρχει γεφυράκι κάτω από το οποίο περνάει αρδευτικό κανάλι. Βρισκόμαστε ακριβώς πάνω στο γεφυράκι, κάτω από το οποίο, όπως είπαμε, περνάει το αρδευτικό κανάλι και θα δείξουμε σε πρώτο πλάνο τι ακριβώς, τι κίνδυνο ακριβώς διατρέχει ένας οδηγός που έρχεται από τον δρόμο, τον παλιό δρόμο Αλεξάνδρειας Σχοινά και στρίβει για τον βιολογικό. Τα αμάξια που έρχονται για να στρίψουν δεξιά διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο, γιατί στο σημείο αυτό, ακριβώς στη συμβολή με το γεφυράκι, εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει προστατευτικό, στο σημείο αυτό υπάρχει μεγάλη διάβρωση του δρόμου. Διάβρωση που καθιστά πολύ επικίνδυνη τη στροφή μπαίνοντας δεξιά για τον βιολογικό. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στην άλλη πλευρά της γέφυρας. Αυτή, όπως κοιτάμε, αριστερά. Αν στρίψει η καμερά μας, θα δείξει ότι δεν υπάρχει καθόλου προστατευτικό για τα αυτοκίνητα που ειδικά βγαίνουν από τον βιολογικό Αλεξάνδρειας. Και εκτός αυτού, εκτός ότι δεν υπάρχει, όπως είπαμε, προστατευτικό, υπάρχουν και τα έργα που έχουν γίνει πρόσφατα από τον ΟΤΕ. Έχει σκαφτεί το σημείο, έχει μαλακώσει ο δρόμος και έχει διαβρωθεί αρκετά το έδαφος κάτω από αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν η αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας πρέπει να σκύψει πάνω από το πρόβλημα και να δώσει μια άμεση λύση. Μια λύση έγκαιρα πριν προκύψει κάποιο ατύχημα.